στη ζωή των όρισαν και φυλάτων Θερμοπύλες. Υπερασπίζοντας την πατρίδα μας, είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια. Ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, Ζεύς Επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, σκορπίζει ρίγη συγκίνησης. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχού της γης. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης ευχήθηκε χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες, μεταφέροντας το αποφασιστικό μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις πάντα θα μείνονται και θα υπερασπίζονται την ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Χρόνια πολλά και καλές προσγειώσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας εξέπεμψαν με ηχηρό τρόπο υπερηφάνεια, σιγουριά, ετοιμότητα και αποτροπή. Οι εύζωνες προεδρικής φρουράς χτυπούν δυνατά τα τσαρούχια τους στη γη για να ακούν οι άγνωστοι νεκροί του έθνους. Πρώτη και εντυπωσιακή εμφάνιση για τα νεοαποκτηθέντα γερμανικά τεθωρακισμένα Μάρντερ, αλλά και για τα αμερικανικά Μι 11-17 που βρίσκονται στον Εύρο και στα νησιά. Τα υπερσύγχρονα μαχητικά ραφάλι, αιχμή του δόρατος της πολεμικής μας αεροπορίας, πέταξαν για πρώτη φορά σε παρέλαση για την επέτειο του όχι και έσκισαν τους ουρανούς. Τα μάτια όλων στράφηκαν ψηλά όταν εμφανίστηκαν τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16, όπως και τα Mirage 2000 Παύλα 5 και τα F-4 Phantom. Ελικόπτερα Apache, Chinook και Kiowa Warriors σε τέλειους σχηματισμούς. Το ιστορικό καταδρομικό Spitfire του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που έχει ανακατασκευαστεί πέταξε συνοδευόμενο από F-16. Το έδαφος σύστηκε από τα άρματα μάχης Leopard. Τα βλέμματα τράβηξε και η αντιεροπορική ομπρέλα της χώρας μας με βασικό όπλο της στους πυράβλους Patriot. Είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα πιο ισχυρή. We're going to be about making sure that sovereign integrity and sovereign territory are protected, as opposed to what Mr. Putin has been doing. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία στείλαμε ένα πανίσχυρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Οι Έλληνες ενωμένοι, αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι αντιμετωπίζουμε κάθε εχθρό, κάθε δυσκολία. Από τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ΑΡΤΕΚ με δευμένα στελέχη των ειδικών επιχειρήσεων, πεζοναύτες καταδρομής υποβρύχη, καταστροφής και αλεξιπτωτιστές.